εικόνα. Με ένα πλούσιο. Τι λέτε, κύριε Βαρουνάκη? Μέσα σε χαλεπούς καιρούς, η πασίγνωστη κωμωδία «Ο γάμος του Καραγκιόζη» σκορπίζει γέλιο. Ο λαϊκός μας ήρωας διασκέδασε μικρούς και μεγάλους το Σαββατοκύριακο στους Αγίους Αναργύρους. Μου ζήτησε 2.000. Ωραία. Εσύ πόσα μου έδωσες? Εγώ σου έδωσα 1.000 γιατί δεν είχα άλλα. Ωραία. Άρα και λοιπόν εγώ σου ζήτησα 2.000, εσύ μου έδωσες 1.000, μου χρωστάς 1.000. Ναι. Άρα και λοιπόν 1.000 που σου χρωστάω εγώ που δεν σου έδωσα. Ναι. 1.000 που μου χρωστάς εσύ που δεν μου έδωσες. Δεν είμαστε πάτσι-πάτσι. Καλά λένε, Καραγκιόζη. Τι πλάκα σήμερα, ρε. Αυτό το έργο είναι από τα παλιά χρόνια. Είναι το καλύτερο έργο από όλα τα έργα. Διότι έχει μεγάλη παρέλαση. Έχει, δίνουμε όλα τα πράγματα, τα εργαλεία. Και έχει και πολλά μηνύματα. Ο γάμος μοιράζουμε κουφέτα. Κάνουμε, δίνεται Καραγκιόζης, ένας βοηθός από εμάς και είναι τέλειο. Το θέατρο σκιών, όπως λένε οι καραγκιοζοπαίκτες, ειδικά μέσα σε δύσκολες συνθήκες, δεν χαρίζει μόνο γέλιο, αλλά κάνει και ψυχοθεραπεία, καθώς αντλεί τη θεματολογία του μέσα από την κοινωνία. Τι διαφορά έχει, παιδί μου, ένα μυστικό στον άντρα και στη γυναίκα? Πατέρα, το μυστικό όταν το μάθει ένας άντρας, μπαίνει από τον αυτή και βγαίνει από το άλλο αυτή. Όταν το μάθει η γυναίκα, μπαίνει από το αυτή και βγαίνει από το στόμα. Ο Θανάσης Σπυρόπουλος αγωνιά για την τύχη του θέατρου σκιών. Μαζί με τον Γιάνναρο στην Πάτρα είναι οι τελευταίοι της γενιάς τους. Αυτό το παραπονά μας. Και όταν πέθανε ο μεγάλος Παθάρης, όταν πέθανε λέει, πεθαίνω αβοήθητος από το κράτος. Ένας Παθάρης. Προσπαθώ τον Καραγκιόζη να τον κάνω καλύτερο, να τον αγαπήσει πιο πολύ ο κόσμος. Αλλά στεναχωριέμαι κι εγώ με την αντιμετώπιση που έχουν απέναντι στους καραγκιόζοπαίκτες, απέναντι στους παλιούς καραγκιόζοπαίκτες, οι οποίοι στην ουσία αυτοί μας το δώσανε στα δικά μας χέρια. Αυτοί μας κάνανε να μπορούμε εμείς να δίνουμε αυτή τη διασκέδαση στον κόσμο.